Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Escape Rumors, ένα podcast για τους λάτρεις των Escape Room και όχι μόνο. Είμαι ο Τάσος ή αλλιώς One F. Και εγώ είμαι ο Γιαννάκης ή αλλιώς δεν έχω. Και πίσω από τις κάμερες, ο Ραυτόπουλος. Ο σκοπός αυτού του podcast είναι να παίξουμε ιστορίες escape room, τις οποίες θα τις έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι και θα τις βάζουμε σαν challenge ο ένας τον άλλον, αλλά και σε καλεσμένους έκπληξη. Σωστό, σωστό. Όσοι μας ακούτε ή μας βλέπετε, μπορείτε να δοκιμάσετε να λύσετε παράλληλα τις ιστορίες. Για τους πιο tryhardες θα χρειαστεί σίγουρα σημειώσεις. Μπορείτε οι υπόλοιποι απλά να αράξετε και να ακούσετε και να απολαύσετε την ιστορία. Θέλω να μου πεις, ξεκινάμε με κάποια ιστορία δύσκολη. Θα πω ότι η ιστορία που ξεκινάμε είναι σχετικά εισαγωγική. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία που έχω γράψει και λέγεται «Ο Φάρος». Okay. Θα παίζει και ο Μαραβέγιας από πίσω. Θα παίζει και ο Μαραβέγιας. Sponsored by Μαραβέγιας στο επεισόδιο. Κρίτσιμες στο επεισόδιο από τώρα. Επίσης, να πούμε ότι οι ιστορίες είναι δικές μας, το είπαμε αυτό. Ναι, τις γράφουμε εμείς. Επίσης, μπορείτε να στείλετε και εσείς αν θέλετε. Θα το πούμε στο τέλος αυτό, βέβαια. Εννοείται, να το πούμε. Άμα δει κάποιος αυτό το podcast. Θα μας στείλει και γι' αυτό καμιά ιστορία. Για να έχουμε να παίζουμε και εμείς θα αναφέρουμε εννοείται ποια είναι η ιστορία. Θα έχουμε το email από κάτω να στείλετε ό,τι θέλετε. Και επίσης θα βάλουμε και τις ιστορίες που παίζουμε σε κάποιο drive να μπορείτε να παίξετε κι εσείς αν θέλετε με τους φίλους σας, με οδηγίες, με τα πάντα. Οκ, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε, ξεκινάμε. Έχουμε χρόνο εδώ, πώς θα πάει σε μπάλα, έχουμε κάτι και όχι. Θα σε αφήσω να το λύσεις όσο μπορέσεις. Πιστεύω θα τα πας πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την ιστορία που λέγεται Ο Φάρος. Πώς θα πας με τη θάλασσα? Φοβάμαι λίγο. Εγώ ξέρω ότι είναι δεινός κολυμβητής, αλλά δεν θα σε βοηθήσει πολύ σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος? Mm-hmm. Είναι καλοκαίρι και βρίσκεσαι σε ένα νησί για καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά σου. Φτάσατε με το πλοίο το μεσημέρι, αλλά για να μην χάσετε τη μέρα, αποφασίζετε να πάτε για μπάνιο το απόγευμα. Αφού τακτοποιηθείτε στις ξαπλώστρες, παραγγέλνεις μια μπύρα, ρίχνεις μια βουτιά και γυρνάς στην ξαπλώστρα για να την απολαύσεις. Αλλά καλά, σου πω κάτι, escape room, πρέπει να βγω από το μάτι, όχι να μείνω εκεί για πάντα. Μου το λες, αλλά μείνω εκεί. Θέλω να το φτιάξω λίγο στα μέτρα στην αρχή, σε πράγματα που σου αρέσουν. Όλα κυλάνε ρολόι. Ο ήλιος είναι ακόμα ψηλά, όμως επειδή είσαι κουρασμένος από το ταξίδι, σε παίρνει ο ύπνος. Ξυπνάς από ένα χαλαρό σκούντιμα στο χέρι από τον πατέρα σου, ο οποίος ενημερώνει πως ο ήλιος έχει ξεκινήσει να δει. Συνεπώς, καλό θα ήταν να ετοιμαστείτε ώστε να φύγετε σιγά σιγά από την παραλία και να πάτε για φαγητό. Εσύ νησταγμένος απαντάς πως θα ρίξεις μια γρήγορη βουτιά για να ξυπνήσεις για τα καλά και μέσα στα επόμενα λεπτά θα είσαι έτοιμος για αναχώρηση. Κολυμπάς και έχεις φτάσει σε άπατα νερά κοντά στις σημαδούρες, όταν συνειδητοποιείς πως ένα περίεργο και έντονο αεράκι έχει ξεκινήσει. Επομένως, θεωρείς σκόπιμο να αρχίσεις να κολυμπάς ξανά προς την ακτή, πριν προλάβεις όμως να φτάσεις μέχρι το μέσο της διαδρομής, ο αέρας έχει δυναμώσει τρομερά. Τόσο που σε δυσκολεύει στο κολύμπι. Κοίτα, να πούμε κάτι. Αυτή η ιστορία. Εντάξει, σε μένα πήγε και μου βάλει ιστορία που μου παίρνει ο αέρας από το κολύμπι, ρε μαλάκα. Ποιο είναι εμένα, ρε. Μπορώ να συνεχίσω. Sorry. Κάθε δευτερόλεπτο, ο καιρός επιδεινώνεται σε σημείο που έχει πλέον δημιουργηθεί κάποιο είδος ανεμοθύελα. Αυτά τα λέει πολύ. Όχι, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν είναι και τόσο απαλό το αεράκι που σε παίρνει. Είναι ακραία και τα φαινόμενα. Είναι ακραία και τα φαινόμενα. Για την Ελλάδα μας. Και δεν είπα και πού είσαι πάει διακοπές. Όχι, στις Κυκλάδες είμαι. Να πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι έχει πάει στη Χίο. Έτσι. Πάλι στη Χίο πήγα, ρε μαλάκα. Και θα βρεθώ Τουρκία. Ο Φάρος άρεσε στην Τουρκία. Και συποδέχεται ο φαροφύλακας σου λέει: Κεκμπουρντό. Αυτό είναι σκέμπρο, φίλε. Έντρομος προσπαθείς με όλες σου τις δυνάμεις να φτάσεις μέχρι την ακτή, αλλά μάταια. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο σε σπρώχνει προς τα μέσα με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και το μόνο που καταφέρνεις είναι να αρπάξεις ένα στρώμα θαλάσσης, το οποίο σχεδόν έπεσε πάνω σου με την ορμή του αέρα. Τέλεια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά μόνο να κρατιέσαι γερά από το στρώμα για να περιμένεις να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Μετά από αρκετά λεπτά, πολλές αναταραχές και χαμένη ενέργεια, η ανεμοθύελα σταματάει. Όμως, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, έχεις βρεθεί πλέον τόσο μακριά από την παραλία που δεν μπορείς καν να τη δεις. Ο ήλιος έχει μόλις δύσει και απομένει λίγος χρόνος. Έχει πέσει νύχτα. Φίλε, σκληρότερα στη θάλασσα, μαλάκα. Και απομένει λίγος χρόνος μέχρι να επικρατήσει. Σκέψω, με συγχωρείτε, να κάνω μια εικόνα έτσι. Σκέψω ότι είσαι μόνος τώρα νύχτα. Να βαράνε τα κύματα και να δείξει μόνο το φεγγάρι να βλέπεις, ας πούμε, που είσαι. Είναι πολύ τρομακτικό. Ναι, είναι πολύ τρομακτικό. Πολύ τρομακτικό, συνεχίζουμε. Ο ήλιος λοιπόν έχει δύσει και απομένει λίγος χρόνος μέχρι να επικρατήσει πλήρες σκοτάδι.
Κοιτάζοντας τριγύρω, βλέπεις μια φαινομενικά μικρή νησίδα με έναν φάρο και η μόνη σου ελπίδα φαίνεται πως είναι να κολυμπήσεις προς αυτήν. Φτάνοντας στην νησίδα, αφήνεις το στρώμα στην άμμο και παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Πώς θα μπορέσεις να γυρίσεις πίσω στην οικογένειά σου? Φίλε, ακραίο setup έχεις παίξει τώρα εδώ. Θα το πω, ωραίο. Για να είσαι το ξέρεις το story. Το έχω παίξει. Μαλάκα, δεν μπορούμε να σταματήσεις του. Που είναι εδώ πέρα, τρίγκνεις τα αρχίδια του. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να περιγράψεις λίγο εκεί που βρίσκομαι τώρα. Έχω φτάσει στην νησίδα. Θέλω να μου πεις τι βλέπω το γύρω μου λίγο, ας πούμε, έτσι είναι σε ένα σκηνικό. Έχω okay. Το στόμα, παρατηρείς λοιπόν το χώρο γύρω σου. Mm-hmm. Ο ήλιος έχει δύσει πλέον για τα καλά. Mm-hmm. Είναι νύχτα και δεν μπορείς να δεις πάρα πολλά. Ακριβώς μπροστά σου βρίσκεται ένας λευκός φάρος, όμως παραδόξως έχει σβηστό φως. Μπορείς να παρατηρήσεις πως απλώνεται κάποιο είδους δάσος πίσω από αυτόν. Περιμετρικά στην ακτή το έδαφος είναι άμμος, ενώ από το σημείο που αρχίζει το δάσος φαίνεται να υπάρχει πλέον χώμα και γρασίδι. Σαν δρομάκι δηλαδή, ας πούμε. Μπορείς να πει κάτι κάποιο. Θα έλεγα ότι. Γύρω από το φάρο. Γύρω από το φάρο είναι άμμος okay. για την ακτή. Αλλά προς τα μέσα της νησίδα okay. πλέον υπάρχει κάτω χώμα και, okay. και γρασίδι. Θέλω να δω λίγο το στρώμα αυτό που είχα. Τι παίζει κάτι με το. Ας κάθε να πάω. Ναι, το στρώμα αυτό που είχα. Okay, παρατηρείς το στρώμα. Δεν βλέπεις κάτι okay. το ασυνήθιστο. Είναι ένα φυσιολογικό στρώμα το οποίο παραδόξως άντεξε πολύ καλά για τα κρυακερικά φαινόμενα. Okay. Και το έχει παρατήσει εκεί στην άμμο. Θέλω να δω επίσης. Έχω κάτι πάνω, φοράω το μαγιό μου, έχω κάτι. Το μόνο λοιπόν που έχει στην κατοχή σου όταν φτάνει στην νησίδα είναι το μαγιό σου, όντως. Προφανώς το κινητό σου, το πορτοφόλι σου και ό,τι άλλο μπορεί. Το έχει αφήσει στην παραλία με τους δικούς σου. Αλλά για καλή σου τύχη, ψαχουλεύοντας το μαγιό σου, το οποίο είναι να πούμε σκέιτμπορντίστικη μάρκα. Α, έχει τεκοπηδάκι τέτοιο για τις μαγιές. Έχει ένα μικρό ανοιχτήρι. Καλό. Καλό. Αυτό ξέρω πως είναι αυτά τα ανοιχτήρια που έχουν και στην άκρη αυτό το. Το τζάγκερ που κάνει το. Που κάνει για τις σανίδες. Billabong, sponsored. Το μαγιό. Λοιπόν, προχωράμε προς το φάρο. Θέλω να προχωρήσω προς το φάρο, να πάω να δω πως έχει κάτι εκεί να βρω, να πάρω ένα τηλέφωνο, κάτι να γίνει, ξέρω εγώ. Ωραία. Συνεπώς θα πας προς το φάρο. Οκ, okay, και τι κάνεις? Πάω να ανοίξω την πόρτα. Πας να ανοίξεις την πόρτα. Η πόρτα είναι μια μεγάλη ξύλινη καταρχάς και είναι κλειστή. Ωραία. Δεν μπορώ να ανοίξω, είναι κλειδωμένη. Σωστά. Ωραία. Θέλω να δω τριγύρω. Θέλω να δω τριγύρω τι έχει εκεί από την πόρτα. Πώς μπορώ να ανοίξω κάπως την πόρτα, κάτι να γίνει. Ωραία. Θα ήθελες να παρατηρήσεις από εκεί που έχεις βρεθεί γενικά λίγο την κατάσταση μπροστά από την πόρτα, να έχεις μια καλύτερη άποψη του ναι, φάρου. Γιατί ναι, ναι. έχεις δει μόνο την πόρτα αυτή τη στιγμή. Ναι, όλο τριγύρω αυτό λέω. Γύρω από το φάρο. Ωραία. Βλέποντας λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στους πρόποδες του φάρου, έτσι. Σωστά. Είσαι ακριβώς μπροστά από την πόρτα του φάρου. Ωραία, okay. Αυτό που παρατηρείς εκτός από τη μεγάλη και ξύλινη πόρτα. Okay. Είναι πως υπάρχει ένα κουδούνι και πως στο πάτωμα υπάρχει ένα χαλάκι στο οποίο είναι ζωγραφισμένο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Α, είναι και επίκαιρο το επεισόδιο, ρε φίλε σκύλε. Οκ, okay, θέλω να πάω να χτυπήσω το κουδούνι. Μας κάνω να δω, γράφει κάτι πάνω το κουδούνι, έχει κάποιο όνομα, λέει κάτι. Δεν γράφει τίποτα, είναι σαν αυτά τα παλιά τα κουδούνια που είναι σαν κουμπάκια, που είναι απλά ένα λευκό κουμπάκι. Οκ, okay, κασέπιασα. Δεν κάνει τίποτα το κουδούνι. Χτυπάς το κουδούνι, πώς δεν κάνει. Χτυπάει κανονικά, το ακούς κι εσύ. Από μέσα, παρόλο που είσαι έξω, όμως δεν ακούγεται κάτι άλλο από το εσωτερικό του φάρου, ούτε φαίνεται να σου απαντάει κάποιος. Είναι κάποιος ο ήχος του κουδουνιού, ας πούμε, κάποιος συγκεκριμένος, είναι απλά ένα κουδούνι ντριν τύπου, ας πούμε, κλινγκλινγκ. Είναι ένα παλιό κλασικό κουδούνι. Ωραία, okay. Θέλω να το χαλί. Το χαλί, όπως σου είπα, είναι ένα φυσιολογικό χαλί το οποίο έχει πάνω ζωγραφισμένο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Mm-hmm. Αυτό, να το γυρίσω ανάποδα. Θες να το γυρίσεις ανάποδα. Ναι. Το γυρνάς ανάποδα. Και τι θες να δεις? Αν έχει κάποιο κλειδάκι, κάτι. Από κάτω από το χαλί, κάτω μεριά του χαλιού δεν έχει κάτι. Όμως το πάτωμα κάτω από το χαλί αυτό έχει ένα μικρό σκουριασμένο κλειδί. Αυτό ψάχναμε να βρούμε. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω λοιπόν το κλειδί. Με προσοχή μου πάθω και κανένα τέτανο εκεί με το που είναι σκουριασμένο. Σωστό. Έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι να είμαστε καλά. Και βάζω να ανοίξω την πόρτα. Ωραία. Χρησιμοποιείς λοιπόν το κλειδί στην ξύλινη εξώπορτα. Η πόρτα ανοίγει και πλέον μπορείς να μπεις στο εσωτερικό του φάρου. Ωραία. Πριν μπω μέσα, θέλω να δω και να κάνω και ένα check-up, να δω κάτι άλλο που έχει απ' έξω που να με ενδιαφέρει, ίσως. Οκ. Okay. Από εκεί που βρίσκεσαι, το μόνο που μπορείς να δεις είναι το δάσος, mm-hmm. Την ακτή, mm-hmm. το φως φεγγαριού. Δεν βλέπεις κάτι άλλο. Είναι πολύ χαμηλή η φωτεινότητα για να μπορέσεις να παρατηρήσεις okay. παραπάνω πράγματα. Μπαίνω μέσα στην πόρτα λοιπόν. Ωραία. Το δέντρο που κολλάει, γιατί έχει. Για πάμε μέσα στο φάρο, ναι. Και τι κάνεις? Και θέλω να κοιτάξω το χώρο, να βρω κάποιο τηλέφωνο, κάτι. Μπαίνοντας λοιπόν στο εσωτερικό του φάρου,
πλέον είσαι στο ισόγειο του φάρου, σε πιάνει μια ανατριχύλα και σου δημιουργεί τη αίσθηση ότι είσαι σε ένα αφιλόξενο μέρος. Υπάρχει ελάχιστη φωτεινότητα και αυτή προέρχεται από ένα φως στο ταβάνι που τρεμοπαίζει. Να κάνω μια ερώτηση. Ο φάρος, ξέρω ότι έχει κάτι σκάλες που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Εγώ ναι. Βλέπω τη σκάλα ή είμαι σε κάποιο όροφο, ας πούμε, τύπου ισόγειο. Θα σου πω αμέσως. Μπορείς να διακρίνεις πως ο χώρος είναι σχετικά μικρός και τα τυχώματα είναι ξύλινα και φθαρμένα. Στα αριστερά βλέπεις μια σκουριασμένη μεταλλική σκάλα ελικοειδού σχήματος που φαίνεται να πηγαίνει στον πάνω όροφο. Ευθεία βρίσκεται ένα ξύλινο τραπέζι που έχει διάφορα αντικείμενα πάνω του. Okay. Τι έχει πάνω το τραπέζι, να το πάμε μετά. Ναι. Και μια μικρή καρέκλα. Δεξιά παρατηρείς ένα ψυγείο, μια βρύση με ένα νεροχύτη και στον πάγκο του νεροχύτη ένα φούρνο μικροκυμάτων. Α, φαίνεται ότι κάποιος έμενε εδώ. Σα γραφίζω ακόμα, βοηθάει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάω να δω λίγο το τραπέζι τι έχει πάνω. Πάνω στο τραπέζι, λοιπόν, το οποίο είναι ξύλινο και ταλαιπωρημένο από τον χρόνο, παρατηρείς ότι υπάρχει ένα κερί, σκορπισμένα ναυτικά βιβλία και ένας φακός. Θέλω να πάρω το φακό να δω, να τον έχω πάνω, να δω ανάβει. Το μπαίνει στο φακό. Είναι ένας σχετικά μεγάλος, μαύρος και βαρύς φακός από αυτούς που χρησιμοποιούνται και για φωνικά όπλα. Όμως κάνοντας κλικ δεν ανάβει και βγάζοντας το καπάκι παρατηρείς ότι δεν έχει μπαταρίες. Oh no. Τι άλλο είχα βρει πάνω, είχα βρει κάτι βιβλία. Ναυτικά βιβλία και ένα κερί. Με ενδιαφέρουν, μπορώ να πάρω κάποια πληροφορία δηλαδή, που είμαι ή κάτι άλλο. Θες να τα παρατηρήσεις, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Okay. Παρατηρώντας λοιπόν τα ναυτικά βιβλία, βλέπεις ότι είναι συνηθισμένα βιβλία. Σχετικά με τον ναυτικό κώδικα, περιοδικά για τη ζωή στη θάλασσα. Δεν έχουν κάτι το ασυνήθιστο. Okay. Και τι άλλο είχα βρει πάνω. Και ένα κερί. Το κερί. Α, το κερί θα αφήσω εκεί, δεν το πάρω. Okay. Μα το δω λίγο το κερί, να το σηκώσω να το δω λίγο. Τι κερί είναι αυτό. Okay. Το κερί λοιπόν είναι ένα λευκό κερί. Okay. Φαίνεται ότι είναι παλιό, αχρησιμοποιητό και μοιάζει σχεδόν πετρωμένο από τον χρόνο. Θα το πάρω και το κερί, να το έχω. Πάρ' το. Πάρω και το κερί. Ωραία. Και θέλω να πάω να βρω από τα μπαταρίδες για να μπορώ να ελιχθώ. Οπότε θα πάω προς το ψυγείο, να ανοίξω το ψυγείο, να δω τι έχει μέσα. Ανοίγεις λοιπόν το ψυγείο. Ανοίγοντας το ψυγείο. Α, ψυχολύσαι. Μπορώ να πάω λίγο πίσω. Ναι. Δίπλα στο τραπέζι έχει μια καρέκλα. Ναι. Αυτή η καρέκλα έχει κάτι το πνίγμα, μπορώ να δω κάτι πάνω της. Είναι μια απόλυτα φυσιολογική okay, ξύλινη. Πάμε στο ψυγείο. Και φθαρμένη επίσης καρέκλα. Οκ. Okay. Okay, ανοίγοντας λοιπόν το ψυγείο, βλέπεις πως έχει μέσα φρούτα, ψωμί, ένα σαλάμι και κάποια μπουκάλια μπύρας. Οκ, τα φρούτα αυτά είναι φρέσκα, είναι χαλασμένα δηλαδή. Φαίνονται ότι είναι φρέσκα σχετικά. Άρα κάποιο μένει εδώ, δηλαδή δεν είναι ότι τα έχει αφήσει και χρόνια, ας πούμε. Ενδεχομένως. Φωνάζω. Μ' ακούει κανείς. Φωνάζεις. Φωνάζω, ναι. Φώναξε. Ναι. Εγώ είμαι. Όχι, όχι. Παρόλο που φωνάζεις, δεν υπάρχει απάντηση. Okay. Και θα πω καλύτερα γιατί είσαι και λίγο άβολα εκεί μέσα. Δεν αισθάνεσαι και πολύ άνετα. Δεν είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Ανοίγω και την κατάψυξη. Έχει το ψυγείο ή όχι. Δεν έχει κατάψυξη. Okay, έχει μόνο συντήρηση. Okay, άρα έχω βρει. Αυτά εντάξει, δεν θέλω να πάρω κάτι από αυτά, θεωρώ. Πάμε λίγο στη βρυσούλα. Πάμε στη βρυσούλα. Θέλω να δω τώρα τη βρύση, αν λειτουργεί. Λειτουργεί κανονικά. Βάζει νεράκι. Υπάρχουν και κάποια άπλυτα στον νεροχύτη, σαν πιατάκια, ποτηράκια και τέτοια. Είναι πλήρως λειτουργική η βρύση. Από κάτω από το counter έχει κάποιο ντουλάπι, κάτι να ψάξω. Είναι ένας πάγκος κλειστός, δεν έχει κάποιο ντουλάπι. Κάτι. Θέλω να ανοίξω το μικροκυμάτων. Ναι. Να δω τι έχει το μικροκυμάτων μέσα. Ανοίγει το φούρνο μικροκυμάτων. Είναι ένας απόλυτα φυσιολογικός φούρνος μικροκυμάτων. Είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και φαίνεται κανονικά στο ταμπλό του η ώρα. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 8 το βράδυ. Βασικά, να σου πω κάτι. Ας πούμε ότι είναι 9 το βράδυ, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Για να έχει νυχτώσει. Οκ. Καλοκαίρι και καλοκαίρι. Εντάξει. Δηλαδή, δεν είναι μετά τις 8. Λοιπόν, ωραία. Δεν έχει κάτι μέσα ο φούρνος δηλαδή. Είναι άδειος. Όχι, είναι άδειος. Αν τον ανοίξω, δουλεύει. Βεβαίως. Τον ανοίγεις, ξεκινάει κανονικά, γυρνάει, βλέπεις το φωτάκι του. Λειτουργεί ο φούρνος. Τώρα, ξέρεις τι, εγώ θα ήθελα. Δεν έχει νόημα αυτό. Να το διαλύσω, να πάρω τις μπαταρίες. Δεν έχει μπαταρίες μέσα αυτός ο φούρνος. Δεν έχει μπαταρίες αυτός ο φούρνος. Πάμε λίγο πάλι στο ψυγείο. Πάμε πάλι στο ψυγείο. Τι έχουμε στο ψυγείο, έχουμε ψωμί. Έχουμε ψωμί. Ναι. Έχουμε σαλάμι. Ναι. Έχουμε φρούτα. Ναι. Και μπουκάλια μπύρες. Οι μπύρες αυτές, πόσες είναι οι μπύρες? Οι μπύρες είναι 5. Και φαινομενικά όλες είναι ίδιες μεταξύ τους. Έχουν μαύρο γυαλί. Το οποίο... Είναι μπουκάλια, Είναι μπουκάλια, δεν φαίνεται το περιεχόμενό τους επειδή είναι μαύρο το γυαλί. Αλλά παρατηρώντας λίγο πιο προσεκτικά, βλέπεις ότι ένα από τα μπουκάλια δεν έχει ετικέτα.
Ωπ, για φέρω το. Το ανοίγω, το παίρνω. Είναι σφραγισμένο αυτό το μπουκάλι. Είναι σφραγισμένο σαν μπουκάλια μπύρες. Ενώ είναι εργοσιακά φραγισμένα, δεν είναι ότι έχει ανοίξει αυτό. Όλα τα μπουκάλια. Έτσι φαίνεται. Ωραία, τα παίρνω όλα τα μπουκάλια και τα βάζω στον πάγκο να τα έχω και όλα και τα πέντε. Θα σκάλω το ψυγείο, θα το βγάλω έξω. Βγάλω όλο το ψυγείο. Είπαμε, έχω ένα σαλάμι, ένα ψωμί και τις μπύρες, έτσι. Σωστά. Σαλαμάκι και το ψωμί. Πεινάω καθόλου. Πεινάς. Θα φτιάξω ένα σαντουιτσάκι. Φτιάξε και ένα σαντουιτσάκι. Παίρνω λοιπόν το ψωμάκι μου. Φάει και το φάει του φαροφύλλα, κάθεσε πάει νησιώτικα μετά. Κάτσε, ο άνθρωπος είναι φιλόξενο έχει αυτή τη θάλασσα. Βάζω το ψωμάκι μου λοιπόν, βάζω και το σαλαμάκι. Ναι. Και το βάζω μέσα στο κρυμμάτων. Πολύ ωραία και έφτιαξε ένα σάντουιτς το οποίο για κάποιο λόγο είναι στο φούρνο κρυμμάτων. Ωραία, άστο αυτά που έχουμε εδώ. Το φως πάνω από το τρεμοπέζι, βλέπω κάτι άλλο. Όχι, είναι ένα φως που τρεμοπέζει. Ωραία, πάμε πάνω. Μαζί με το φακό και αυτά. Πας να ανέβεις λοιπόν. Και παίρνεις και το σάντουιτς σου μαζί. Ανεβαίνεις λοιπόν στον πρώτο όροφο του φάρου. Η ορατότητα στον πρώτο όροφο συνεχίζει να είναι περιορισμένη, καθώς το μόνο φως που υπάρχει είναι παρόμοιο με του ισογείου. Αριστερά σου είναι η σιδερένια σκάλα η οποία φαίνεται να πηγαίνει και σε δεύτερο όροφο. Ευθεία υπάρχει ένα κρεβάτι. Δεξιά ένα μεγάλο εντυχισμένο κουτί. Και δίπλα του ένας μικρός κλειστός χώρος που μοιάζει με αποθήκη. Ωραία. Πάμε να δούμε τι έχει το κουτί μέσα δεξιά μου. Ωραία. Λοιπόν, παρατηρώντας το εντυχισμένο κουτί, βλέπεις ότι είναι μεταλλικό και το πορτάκι του γράφει πάνω ηλεκτρολογικός πίνακας. Δεν μπορείς να ανοίξεις. Το κουτί, Είναι τυχισμένο, ναι. Okay. Δεν μπορείς να ανοίξεις το πορτάκι, καθώς είναι κλειδωμένο με λουκέτο συνδυασμού τεσσάρων ψηφίων. Η πόρτα της αποθήκης ανοίγει? Η πόρτα της αποθήκης. Πηγαίνοντας λίγο πιο κοντά στην πόρτα της αποθήκης, πλέον μπορείς να δεις καθαρά πως δεν πρόκειται για αποθήκη, αλλά για ένα μικρό βεσέ. Μπαίνοντας μέσα, βλέπεις πως στο χώρο υπάρχει μία λεκάνη, μία βρύση, ένα σαπούνι και ένα παράθυρο. Okay, θέλω να πω να δω τη βρύση, αν έχει κάτι άλλο εκτός σαπούνι. Okay, δεν έχει κάτι παραπάνω η βρύση. Είναι πολύ φυσιολογική. Ανοίγει. Η βρύση. Ανοίγει, λειτουργεί κανονικά όπως και ο νεροχύτης της ισογείου. Και το σαπούνι είναι ένα από τα παλιά τα πράσινα σαπούνια. Η λεκάνη? Η λεκάνη επίσης φαίνεται φυσιολογική. Είναι κατεβασμένο ή είναι κατεβασμένο το καπάκι της? Το καπάκι της είναι κατεβασμένο. Αν είναι γυναίκα που μένει εκεί. Ή έχει ζώα, τρασπίσει. Α, περίμενε, αυτό εννοείς. Εγώ λέω ότι είναι όλο κατεβασμένο. Okay. Το ανοίγω. Το ανοίγει. Ναι, ναι. Είσαι σίγουρος? Σίγουρος. Δεν έχει τίποτα μέσα. Εντάξει, πρέπει. Μπορεί να είναι κουράδα μέσα, ξέρω εγώ. Μήπως θες, αφού φάγεις το φαΐ του, να του χέσεις και του ανθρώπου τη. Ακόμα είναι νωρίς, δεν έχει δουλέψει ακόμα το σύστημα. Ωραία. Πάμε στο παράθυρο να δούμε. Πηγαίνεις στο παράθυρο. Το παράθυρο είναι σχετικά μικρό και έχει θέα προς το δάσος. Πίσω άρα. Έξω είναι πολύ σκοτεινά για να διακρίνεις κάτι μέσα σε αυτό, εκτός από τις πυκνές φυλλωσιές που δημιουργούν τα δέντρα. Παρατηρώντας όμως λίγο πιο προσεκτικά στο περβάζι του παραθύρου, θα δεις πως είναι ακουμπισμένη μια ασφάλεια. Την παίρνω αυτή την ασφάλεια. Πάρ' την. Ωραία. Θέλω να πω και στο κρεβάτι έξω, αφού βγαίνω από εκεί. Και τι κάνεις? Θέλω να δω το κρεβάτι. Είναι στρωμένο, είναι άστρο, το... έχει κάτι από κάτω από τα συντόνια. Θέλω να το ψάξω λίγο. Ωραία. Παρατηρείς λοιπόν το κρεβάτι. Το κρεβάτι φαίνεται φυσιολογικό, είναι ξύλινο, έχει στρωμένα συντόνια και ένα μαξιλάρι. Το πιο παράξενο πράγμα σχετικά με το κρεβάτι βρίσκεται στο προσκέφαλο, όπου στο ξύλινο μέρος του κρεβατιού φαίνεται για διακόσμηση να είναι σκαλισμένα πέντε μικρά αγάλματα. Σκέψου τα δηλαδή σαν Όσκαρ, που προεξέχουν είναι το ξύλο. Είναι τα ίδια μεταξύ τους? Όχι. Θες να τα δεις τι είναι? Ναι. Okay. Τα αγάλματα απεικονίζουν πέντε γυναίκες, ντυμένες σαν αρχαίες θεότητες. Okay. Η πρώτη κρατάει στα χέρια της μία σταγόνα νερού. Η δεύτερη ένα λουλούδι. Η τρίτη έναν βράχο, η τέταρτη έναν ήλιο και η πέμπτη έναν ασκό. Σαν τις εποχές μου κάνει αυτό, όχι. Αν είναι πέντε δεν είναι τέσσερις. Και επίσης είναι ότι τραψίβες κορδούς, θα έχουμε πέντε. Σωστά. Οκ, εντάξει, το έχουμε αυτό, το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν έχει κατάλαβα το κρεβάτι από κάτω, κάτι άλλο. Μπορείς κάτω να συντόνια, δεις. Ψάχνουν, ναι, ψάχνουν. Ψάχνεις κάτω το κρεβάτι. Κάτω μου πάει κάτω μαξιλάρι, ξέρω όλα αυτά. Τα ξεστρώνεις όλα του ανθρώπου τώρα, τα κάνεις άνω κάτω, ναι. Να έρθει να σε δείρει ακόμα και αν δεν είναι εχθρικός. Ναι, ναι, ναι. Και δεν βρίσκεις και τίποτα. Τίποτα. Έχω απολπιστεί, παιδιά, συγγνώμη, εντάξει. Δεν κάνω έτσι κανονικά. Είναι πέντε μπύρες όπως και οι θεότητες. Μόνο αυτό σκέφτομαι τώρα εγώ. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν κάπου βοηθάει αυτό. Και η μία δεν έχει ετικέτα. Μπορώ να πάω λίγο πάλι κάτω στις μπύρες. Ναι, φυσικά. Πάω καλού κάτω από τι μπύρε να δω τι γράφουν οι ετικέτες των αλλών. Γράφουν κάτι. Οι υπόλοιπες μπύρες λοιπόν, οι τέσσερις, έχουν κανονικά ετικέτα από εργοστασιακές μπύρες. Okay, η πέμπτη δεν έχει τίποτα. Η πέμπτη δεν έχει ετικέτα.
Οκ, okay, πάμε στον πάνω όροφο, στον τρίτο όροφο. Το δεύτερο βασικά, το δεύτερο. Ανεβαίνεις λοιπόν και στον πάνω όροφο, έτσι. Στο δεύτερο, ναι. Ανεβαίνεις στο δεύτερο και τελευταίο όροφο του φάρου. Κοντά είναι ο φάρος. Και βλέπεις στο κέντρο του δωματίου μια κατασκευή με μια μεγάλη σβηστή λάμπα που φαίνεται ότι στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που υποθετικά θα έπρεπε να την κάνει να περιστρέφεται. Αυτό είναι ψηλά, θα τα έλεγες. Δηλαδή είναι σαν να είναι, ας πούμε, πολυέλος από το ταβάνι. Κάπως έτσι, είναι ψηλά. Βλέπεις το κάτω μέρος ενός μηχανισμού και από πάνω μπορείς να διακρίνεις ότι υπάρχει αυτή η τεράστια λάμπα του φάρου. Α, λες ότι είναι ο φάρος εκεί. Ναι. Α, οκ, έχω φτάσει. Οκ, σε πιέσαι. Δεν έχει πιο πάνω. Οκ, το πιέσαι. Ο χώρος είναι εντελώς εκτεθειμένος όμως, καθώς η τύχη του μοιάζει να ήταν από τζάμια, τα οποία πλέον βρίσκονται σπασμένα και σκορπισμένα στο πάτωμα του χώρου. Όχι, σπάσει αυτό. Και γενικότερα υπάρχει ακόμα. Είναι βρεγμένος ακόμα ο χώρος από τη βροχή. Okay. Τέλος, μπορείς να παρατηρήσεις πως στον όροφο αυτό υπάρχει ένα μικρό μπαλκονάκι, η πόρτα του οποίου προφανώς ήταν τζάμι, που έχει επίσης σπάσει. Οπότε είναι. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο. Μόνο σπασμένα τζάμια. Σπασμένα τζάμια. Το μηχανισμό αυτό. Το μηχανισμό ψηλά και βρεγμένο χώρο. Χώρο με υγρασία δηλαδή. Okay. Θέλω να βγω στο. Να πάω λίγο στο μηχανισμό να δω τι είναι αυτό ο μηχανισμό. Μπορώ να το ανάψω κάπως, να κάνω ένα σήμα σε κάποιον, να έρθει να με πάρει. Παρατηρείς λοιπόν το μηχανισμό. Αυτό που βλέπεις είναι πως είναι κάποιες τεχνολογίες την οποία εσύ δεν τη γνωρίζεις, γιατί δεν είσαι και ηλεκτρολόγος. Συνεπώς δεν ξέρεις πώς να τον βάλεις μπροστά από εκεί. Okay. Από πάνω φαίνεται η λάμπα. Δεν βλέπεις κάτι το οποίο να μπορεί να το δουλέψεις με τα χέρια σου για να το ανάψεις. Στο μπαλκονάκι, άμα βγω, έχει κάτι. Βγαίνεις λοιπόν στο μπαλκονάκι. Το μπαλκονάκι βρίσκεται από την πίσω μεριά του φάρου. Συνεπώς δεν βλέπει το δάσος, αλλά τη θάλασσα. Από εκεί που βγήκα εγώ, δηλαδή. Σωστά. Κοιτώντας ακριβώς από κάτω, βλέπεις την άμμο, το στρώμα θαλάσσης που σε έφερε μέχρι εδώ και φυσικά τη θάλασσα. Δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή εκεί πέρα. Όχι. Ούτε πάνω στα τζάμια, τίποτα. Όχι. Ωραία, άρα φεύγω εδώ για τα τζάμια τα σπασμένα. Δεν θέλω να δω κάτι. Τι να δω άλλο τώρα εκεί απ' έξω. Κοίτα να δω απ' έξω έτσι από τα τζάμια, ας πούμε, πάω κοντά στην άκρη του φάρου. Okay. Φυσιολογικά τζάμια, πρόσεχε μην κοπείς. Ναι. Αυτό. Πάμε πάλι. Ωραία, πάμε κάτω-κάτω στον πρώτο όροφο. Στο σόγιο. Κατεβαίνω να δει όλες τις σκάλες. Και θέλω να ανοίξω τις μπύρες. Τις μπύρες πώς θα τις ανοίξεις? Το ανοιχτήρι που έχω στη τσέπη μου, μπρο. Πώς θα τις ανοίξεις ακριβώς τις μπύρες, με ποια σειρά, δηλαδή θες να ανοίξεις κάποια συγκεκριμένη? Θέλω να τις ανοίξω όλες. Ναι. Και να αρχίσω λίγο να δω αν είναι μπύρα, όντως. Δεν κατάλαβα. Θέλω να ανοίξω πρώτα αυτή που δεν έχει ετικέτα. Ωραία, ανοίγεις λοιπόν την μπύρα που δεν έχει ετικέτα και τι κάνεις? Βάζω πάλι λίγο στον νεροχύτη και κάνω λίγο φωτιά να δω τι είναι. Χεινώντας λοιπόν το περιεχόμενό της στον νεροχύτη, βλέπεις ότι μόνο μπύρα δεν είναι αυτό που βγαίνει. Είναι ένα περίεργο κολλώδες υγρό, το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις και τι είναι. Μυρίζει κάπως περίεργα, σαν χημική, κάποια περίεργη χημική ένωση. Εκτός από αυτό, βλέπεις ότι το μπουκάλι έκρυβε μέσα ένα αλουμινόχαρτο. Α, είδα και το παίρνω το αλουμινόχαρτο. Το ανοίγω να δω τι έχει μέσα. Το ξετυλίγεις λοιπόν και μέσα θα βρεις δύο μπαταρίες. Λοιπόν, σου λέω ότι θέλω να. Πήρα τις μπαταρίες, βασικά. Και θέλω τώρα που βρήκα τις μπαταρίες να τις βάλω μέσα στο φακό. Τις βάζεις στο φακό. Ο φακός πλέον δουλεύει κανονικά και σου δημιουργεί μια ανακούφιση για να μπορέσεις να πορευθείς σε αυτό το ανατριχιαστικό μέρος. Ωραία, κοιτάω τώρα λίγο πιο προσεκτικά με το φακό μου, τον πρώτο όροφο της όγιου, δηλαδή να δω αν δεν βρίσκω κάτι άλλο. Okay. Μέχρι και στο ψυγείο, δηλαδή και στην οροχήτη. Πες που θέλω να μου πει συγκεκριμένα τι κοιτάς και. Κοιτάω τον χώρο τριγύρω. Κατάλαβα να δω κάτι με το φακό. Ωραία. Δεν βλέπεις προφανώς καλύτερα. Ναι. Δεν βλέπεις όμως κάτι το οποίο δεν είχες δει πριν, γιατί είχες φτάσει αρκετά κοντά, okay, το πούμε. Πάω στο φρόνιο μικροκυμάτων. Ωραία. Και το βγάζω από την πρίζα. Βγάλε τον. Δεν έβγαλα. Μπράβο. Έτσι μου κάβλωσε. Θα σώσει και τον πλανήτη ο Γιάννης από. Όχι, ξαναβάζει την πρίζα. Ξαναβάλουν. Έκανες reset όμως την ώρα, τώρα να ξέρεις. Μηδενιστικέ. Ναι. Ωραία, κοιτάω και μέσα στο. Ποιο? Μέσα στο φούρνο κοιτάω να δω αν έχει κάτι με το μπακό. Δεν έχει κάτι. Ωραία, πάμε πάλι πάνω. Να σου πω κάτι, όχι, θα σου έλεγα. Για να σου δώσω μια μικρή βοήθεια, ναι, να ξαναγυρίσεις λίγο προς το τραπέζι. Ωραία, πάω πάλι στο τραπέζι. Ωραία. Και θέλω να δω λίγο το φακό έτσι αν έχει κάτι πάνω χαραγμένο, σαν να λέει κάτι. Δεν φαίνεται να λέει κάτι πάνω στο τραπέζι. Τα βιβλία ή κάτι, δεν ξέρω. Μπορείς όμως να κοιτάξεις γενικότερα στο τραπέζι. Κοιτάω. Τι? Το από κάτω. Και κοιτώντας λοιπόν κάτω από το τραπέζι, από το κάτω μέρος λοιπόν πιάνεις κάτι που το οποίο είναι κολλημένο. Το βγάζω. Βλέπεις ότι είναι με ταινία, ναι, και είναι ένα παλιό μαύρο ημερολόγιο. Ω μάγκα. Το οποίο μάλιστα θα στο δώσω κιόλας να το έχεις στα χεράκια σου. Είναι αυτό εδώ. Ωραία, το έχεις κάνει μάλακα.
Να πούμε λίγο και τι λέει για όσους. Το δείχνω εδώ. Για όσους μας ακούνε. Είναι λοιπόν ένα μαύρο βιβλίο που θυμίζει ημερολόγιο. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το εξής: νίκη, κενό, έτος, και από κάτω 08.05.01. Ωραία. Δεν μπορείς να διαβάσεις το περιεχόμενό του. Είναι κλειδωμένο, βλέπω. Ε? Είναι κλειδωμένο με ένα λουκέτο. Ωραία. 08.05.01. Τρία ψηφία. Νίκη, έτος. Νίκη, έτος. Αυτό τώρα λίγο περίπου μου φαίνεται το νίκη, έτος. 8.05.01 δηλαδή. Σωστά. Μάλλον. Δηλαδή είναι 8. Ποιος είναι ο πέμπτος μήνας? Μας νοιάζει. Μπορεί και όχι. Δεν έχω κάτι άλλο εδώ να κάνω. Δηλαδή το ψυγείο τα πήραμε όλα. Τα κάναμε τις μπύρες. Αυτό. Για να σε κατευθύνω λίγο. Ναι. Αυτό που έχεις στα χέρια σου λύνεται χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο. Κάτι μπορεί να βγει από αυτό που βλέπεις, χωρίς να χρειάζεσαι κανένα άλλο στοιχείο. Ναι. Α. Το 8 γράμμα, το 5 γράμμα και το 5 γράμμα, ας πούμε. Σίγμα. Σεν μου βγαίνει. Αλφα, βήτα, άμα θέλετε. Ήτα, θήτα μου βγαίνει. Ωραία. Το 8. Θου δηλαδή. Ναι. Δεν μου βγαίνει κάτι εδώ, στο θου δηλαδή. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Έψιλον. Θε. Θεά μου βγαίνει. Είσαι θεά, αγάπη μου, ας πούμε. Η θεά νίκη. Είναι μια θεά η νίκη. Είναι μια θεά. Είναι μια θεά. Παίζει ρόλο. Και το νίκη έτος. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι που να βγάζει κάποια λέξη που να ταιριάζει με το θεά? Okay. Κατάλαβα, πρέπει να κάνω ένα γραμματισμό, Δυστυχώς. Ναι. Θα μου βγει μία λέξη, λογικά. Σωστά. Κάθε γράμμα χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. Καλά, εντάξει, ένα γραμματισμός είναι. Λοιπόν, νομίζω το βρήκα. Νομίζω. Ναι. Ναι, ναι, καλά το πας. Άψελο γιώτα είναι αυτό, σκοτεινή θεά. Σωστά. Αυτό το. Ξέρετε, με μπέρδευε το έψιλο γιώτα, φίλε. Κάνοντας λοιπόν αναγραμματισμό, ναι, στις λέξεις νίκη, ναι, έτος, mm-hmm, βγαίνει η λέξη σκοτεινή. Σκοτεινή θεά. Και αλλάζοντας το 08.05.01 με τα αντίστοιχα γράμματα στην αλφαβήτα, στη θέση τους, έχεις βγάλει τις λέξεις σκοτεινή θεά. Okay. Σκοτεινή θεά. Τώρα πάνω έχουμε κάτι θέες, μου είπες πριν. Πολύ σωστά. Πάμε λίγο πάνω. Ναι. Και μου φαίνεται ότι λείπει κάποια θεά, ας πούμε, που δεν υπάρχει. Ενδεχομένως. Δηλαδή είναι μια που δεν υπάρχει θεά. Κάπου θα είναι αυτή η θεά. Να τη βρω, ε. Με κάποιο τρόπο όμως θα πρέπει να τη βρεις. Τη σκοτεινή θεά. Α, μπορείς να συνδυάσω αυτά στοιχεία κάπως. Δηλαδή πρέπει. Πώς δηλαδή? Το νερό που σβήνει τον ήλιο και γίνεται σκοτάδι. Οκ, okay, άρα. Νερό με ήλιο σοκουμπάω. Πιάνω, ξέρω εγώ. Πιάνοντας λοιπόν τα αγαλματάκια αυτά, ναι, καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιο είδος μοχλή. Κατεβάζει λοιπόν του νερού και του ήλιου. Σπρώχνεις λοιπόν τους μοχλούς, mm-hmm, στα αγάλματα της σταγόνας και του ήλιου. Ακούγεται ένας ήχος και στο ξύλινο προσκέφαλο του κρεβατιού αποκαλύπτεται μια κρυφή θήκη που κρύβει μέσα της ένα έκτο άγαλμα. Το άγαλμα απεικονίζει μια γυναίκα σαν τις υπόλοιπες που κρατάει στα χέρια της ένα μισοφέγγαρο. Η κορυφή του μισοφέγγαρου θα έλεγες πως μοιάζει με κλειδί. Α, πάω να δοκιμάσω αυτό το κλειδάκι να το βάλω στο βιβλίο, στο ημερολόγιο. Το λουκέτο λοιπόν του ημερολογίου ανοίγει, mm-hmm, και πλέον μπορείς να δεις τι είναι γραμμένο στο εσωτερικό του. Mm-hmm. Σίγουρα ξεκίνησε να γράφεται πριν από αρκετά χρόνια, mm-hmm, αφού οι σελίδες είναι κυτρινισμένες και ταλαιπωρημένες. Φαίνεται πως ο φαροφύλακας αφηγείται κυρίως ιστορίες που τον έκαναν να κινδυνέψει όσα χρόνια βρίσκεται εκεί. Όπως μία φορά που δέχτηκε επίθεση από πειρατές στην Ισίδα, μία άλλη που ήρθε αντιμέτωπος με ένα καρχαρία ενώ κολυμπούσε κτλ. Mm-hmm. Οι ιστορίες μοιάζουν όντως τρομερές, αλλά αυτό που σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως ενώ στο ημερολόγιο όλα είναι γραμμένα με μαύρο μελάνι, στην τελευταία σελίδα είναι γραμμένο με κόκκινο μελάνι το εξής: γεννήθηκα ψηλό για να πεθάνω κοντό, και ίσως τότε να σου αποκαλύψω το μυστικό. Γεννήθηκα ψηλό. Γεννήθηκα ψηλό, ναι, για να πεθάνω κοντό, και ίσως τότε να σου αποκαλύψω το μυστικό. Το κερί ήρθαν αυτό. Μπορεί. Οπότε πάμε να λιώσουμε το κερί τώρα. Και με ποιο τρόπο θα το λιώσουμε ψηλό, το κερί.
Το κερί γεννήθηκε ψηλό, αλλά θα πεθάνει κοντό γιατί καίγεται το κερί. Σωστά. Και κοντένει. Ο μόνος που έχει θερμότητα, τώρα που σκεφτώ. Ωραία, πάμε να πάλι κάτω στον ίδιο των μικροκυμάτων. Ωραία. Παίρνουμε το κεράκι, ναι, και το βάζουμε μέσα στο μικροκυμάτων να το λιώσουμε. Πολύ ωραία. Βάζεις, λοιπόν, δύο λεπτά το βάζω μέσα. Το βάζεις για δύο λεπτά. Και αφού τελειώσουν τα δύο λεπτά, το κερί έχει λιώσει και έχει μαλακώσει αρκετά ώστε να μπορείς να το σπάσεις στη μέση. Mm-hmm. Μέσα του θα βρεις κρυμμένο ένα κομμάτι χαρτί, στο οποίο γράφει το εξής. Δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν. Υπερασπίστηκα τα πάτρια εδάφη από τους πειρατές. Νίκησα τον Καρχαρία. Και ας μου πήρε το δεξί μου πόδι. Έφτασε η ώρα να επιτρέψω να ξεκουραστώ. Και έχει ένα σημάδι πάνω, το χαρτάκι αυτό, που είναι σαν ένα ηλεκτρισμό. Οπότε με κατευθύνει λίγο να πάω προς τον πίνακα, τον ηλεκτρικό αυτό. Και βλέπω ότι είναι και τέσσερις προτάσεις. Mm-hmm. Που είναι τέσσερα και τα γράμματα δηλαδή. Άρα κάτι είναι με αριθμούς εδώ και πρέπει να βγάλεις λογικά. Κατάσταση, αυτό το λουκετάκι που έχει για να ανοίξει εκεί είναι με αριθμούς ή είναι με γράμματα? Ποιο λουκετάκι? Στον ηλεκτρικό πίνακα. Είναι τέσσερις αριθμοί. Οκ, okay, άρα πρέπει να βγάλω κάτι αριθμούς εδώ. Α, το βρήκα. Οκ. Okay. Δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν. Ένα. Οκ. Okay. Υπερασπίστηκα τα πάτρια εδάφη από τους πειρατές. Τρία. Πάτρια. Ωραίος. Νίκησα τον Καρχαρία και ας μου πήρε το δεξί μου πόδι. Δεν του χαζέψει αυτό το επεισόδιο. Όχι, όχι. Όχι. Α, έξι. Δεξί. Οκ. Okay. Okay. Έφτασε η ώρα επιτέλους να ξεκουραστώ. 7, οκ. Okay. Ωραία. 1, 3, 6, 7. Βάζω το κωδικό αυτό στο, okay, στον πίνακα του ηλεκτρολογικό. Ανεβαίνεις λοιπόν στον ηλεκτρολογικό πίνακα, βάζεις το 1367 και το λουκέτο ανοίγει. Ωραία, και είχα και ένα fuse πάρε πριν. Ανοίγοντας λοιπόν τον ηλεκτρολογικό πίνακα, mm-hmm, φέγγεις με το φακό και αυτό που βλέπεις μέσα είναι 4 ταμπελάκια που γράφουν γενικός, mm, ρεύμα ισογείου, ρεύμα δεύτερου ρόφου και φως φάρου. Κάτω από τα ταμπελάκια έχει βιδωμένες ασφάλειες. Εκτός από το ταμπελάκι που γράφει φως φάρου, του οποίου η ασφάλεια λείπει. Ωραία, το βάζω μέσα. Κουμπώνεις λοιπόν την ασφάλεια. Mm. Βιδώνεις λοιπόν την ασφάλεια και συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Το φως του φάρου ανάβει στιγμιαία. Μπορείς να το δεις να εμφανίζεται σαν έντονο φλας από τον πάνω όροφο και από το παράθυρο του βεσέ. Όμως το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο σβήνει. Μαζί με τα υπόλοιπα φώτα στο φάρο και οι ασφάλειες του πίνακα ελέγχου αρχίζουν να βγάζουν καπνό. Πλέον είσαι βυθισμένος στο σκοτάδι, μέχρι που μια ακτίνα φωτός εμφανίζεται στο ταβάνι. Η ακτίνα αυτή προέρχεται από το παράθυρο του βεσέ. Για πάμε στο βεσέ. Πηγαίνοντας στο παράθυρο και κοιτώντας από πού προέρχεται το φως, παγώνεις ολόκληρος. Μπροστά από το δάσος βρίσκεται ένας ηλικιωμένος και κρατάει ένα φακό που φέγγει προς το παράθυρό σου. Είναι εντυμένος με ρούχα ναυτικού. Το ένα του πόδι λείπει και φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από κάποιο είδους ξύλο. Στην πλάτη του κουβαλάει έναν άντρα που δείχνει να αιμορραγεί στο πρόσωπο και να μην έχει τις αισθήσεις του. Μαλάκι, τι έγινε, εντάξει, εγώ κολλήθηκα να πάω. Καθίστε. Καταλαβαίνεις πως ο ηλικιωμένος είναι ο φαροφύλακας και δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχει αντιληφθεί την παρουσία σου αφού σε κοιτάει κατάματα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, κατεβάζει το φακό και φαίνεται να κατευθύνεται προς την πόρτα του φάρου. Πανικοβλήθηκα τώρα. Πανικοβλήθηκε. Ωραία. Πάω να φύγω. Πάω να βγω έξω. Από πού? Πάω στο κάτσο μέσα καλύτερα. Όχι, πες μου τι θες να κάνεις. Σκέφτομαι κι εγώ τώρα. Γενικά επικρατεί σκοτάδι έτσι, φουλ μέσα. Δεν έχει τώρα κανένα φως. Έχεις το φακό σου μόνο. Έχω το φακό μου μόνο. Και όσο περνάει η ώρα, αρχίζεις και ακούς και τα βήματα και ακούς και την πόρτα που κάνει. Και ανοίγει. Ανοίγει η πόρτα, μπήκε μέσα αυτό. Α, σιγά σιγά ανοίγει η πόρτα. Ωραία, θέλω να ανέβω πάνω στον τελευταίο φως, στο φάρο. Ανεβαίνεις πάνω, ναι, πάνω. Και θέλω να δω λίγο το μηχανισμό αυτό, κάτι να κάνω, να ανάψει κάτι, να βοηθήσω κάτι. Παρατηρείς τον μηχανισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αρχίζει και αυτός και βγάζει σαν καπνούς από την ασφάλεια που βίδωσες. Η ασφάλεια που βίδωσες έλεγε φως φάρου. Ναι, ναι, ναι. Το φως του φάρου αρχίζει και βγάζει καπνούς. Και μετά χάλασε τελείως. Ωραία, άρα δεν θέλω να ανοίξει αυτό το φως. Και ακούς τα βήματα ξαφνικά. Ποιος είναι, φωνάζω. Και δεν σου απαντάει και κανένας. Και ανεβαίνει και σιγά σιγά. Βγαίνω στο μπαλκόνι έξω. Βγαίνει στο μπαλκόνι, ωραία. Και προσπαθώ να κρυφτώ να με δει αυτός. Δύσκολα. Είναι θεόρατο το μπαλκόνι. Είναι ορθάνυχτο. Θα ήθελες μήπως να σου υπενθυμίσω ότι βλέπεις από το μπαλκόνι. Ναι. Βλέπεις από κάτω το στρώμα θαλάσσης. Βλέπεις ευθεία τη θάλασσα. Και βλέπεις και την άμμο που είναι
Από κάτω. Είναι ακριβώς από κάτω από αυτά. Σωστά. Αν θα προσπαθήσω να πηδήξω το μπαλκόνι για να πέσω πάνω στο στρώμα, θα αλλάξει. Τι suicidal mission. Καλύτερα να δέρω το γέρο, μαλάκα. Ωραία, πάω να πέσω πάνω στο στρώμα. Πάνω λοιπόν στον πανικό σου, η παράτολμη αυτή πράξη μοιάζει λογική. Δεν γνωρίζεις τι μπορεί να κουβαλάει πάνω το φαροφύλακας και σίγουρα δεν θες να καταλήξεις σαν τον άντρα που είχε στην πλάτη του. Γεμάτος αδρεναλίνη, πηδάς και προσγειώνεσαι επιτυχώς πάνω στο στρώμα θαλάσσης. Το στρώμα και η άμμος ήταν αρκετά ώστε να απορροφήσουν τη δύναμη της πτώσης, τόσο ώστε να νιώσεις απλώς μία μικρή δυσφορία φτάνοντας στο έδαφος. Τέλειο. Και βρίσκομαι τώρα κάτω, και αυτός έχει μείνει πάνω με τον τύπο. Αυτός είναι μέσα στο φάρο αυτή τη στιγμή, σωστά. Ωραία, θέλω να πάω εκεί που τον είδα, δηλαδή. Άρα πας προς το δάσος. Προς το δάσος, ναι. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, αυτό που βλέπεις είναι ότι ξεκινάει το δάσος, άρα έχεις πολλά δέντρα μπροστά σου και στο χώμα παρατηρείς πιτσιλιές που φαίνεται να είναι από αίμα. Τώρα να ακολουθήσω αυτές τις πιτσιλιές, να δω δηλαδή το τρέιλ τους που πάνε. Ακολουθείς λοιπόν το αίμα, πολύ ωραία, το οποίο γίνεται όλο και πιο έντονο όσο προχωράς. Φτάνεις λοιπόν στην απέναντι όχθη της νησίδας, η οποία σε αντίθεση με αυτή που βρισκόσουν είναι γεμάτη βράχους. Σε έναν από αυτούς φαίνεται να έχει προσκρούσει μια μικρή ξύλινη βάρκα. Σωτηρία μου. Μπαίνω μέσα στο βαρκάρι. Πας λοιπόν στη βάρκα, η οποία για κακή σου τύχη είναι διαλυμένη η πλώρη της. Καθώς φαίνεται ότι με αυτή έχει προσκρούσει πλήρως πάνω στον μεγάλο βράχο. Σε αυτό το μεγάλο βράχο φαίνεται ότι σταματάει και το αίμα που ακολουθούσες. Α, εκεί το σκότωσε. Στο εσωτερικό της δείχνει άδεια. Υπάρχει ένα ξύλινο κάθισμα στη μέση και κάποιο είδους ντουλαπάκια στο πίσω μέρος. Πού να ανοίξω τα ντουλαπάκια. Ανοίγεις λοιπόν τα ντουλαπάκια και μέσα θα βρεις ένα σωσίβιο, μία πηξίδα και ένα σκοινί. Παίρνω το σκοινί και πάω να κρεμώ. Μία πηξίδα, ένα σωσίβιο και ένα σκοινί, ε. Πάω την πηξίδα να δω. Τι να, την πηξίδα δεν την κάνουνε, brother. Η πηξίδα, κοίτα την πηξίδα, είναι μια κανονική πηξίδα, δηλαδή. Πολύ ωραία. Είναι κανονικά τώρα, μάτα. Η πηξίδα έχει κλειστό καπάκι. Ναι. Μοιάζει ταλαιπωρημένη και θυμίζει τις πηξίδες που έχουν οι πειρατές στις ταινίες. Οκ. Okay. Άρα λέει βοράς, νότος και δεν λέει κάτι άσχετο πάνω. Ναι, έχει κλειστό καπάκι, δεν λέει τίποτα. Αν δεν ανοίξω. Ανοίγεις λοιπόν το καπάκι της πηξίδας και παρατηρείς πως έχει μέσα ένα διπλωμένο χαρτί και φυσικά πως είναι μια λειτουργική πηξίδα. Το χαρτάκι αυτό τι γράφει πάνω. Ορίστε τι γράφει το χαρτάκι. Τι είμαστε και στο κυνήγι τώρα, κάτσε μαγκές. Θα κάνω και έτσι, κοιτά. Α, είναι ο χάρτης εδώ. Είμαι ο χάρτης, είμαι ο χάρτης. Εδώ δεν έχω κινητό να πάω το GPS μου, ρε μαλάκα. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι σε αυτό το σημείο. Είναι ο χάρτης εδώ αυτός. Για όσους μας ακούνε, να πούμε ότι ο χάρτης δείχνει. Ναι, κάτσε το πω, κάτσε το πω. Την νησίδα. Ο χάρτης έχει ένα στρογγυλό νησί που είναι αυτό που βρίσκομαι. Έχει το φάρο στο κάτω μέρος του νησιού στο south. Γιατί δεν βάλουμε τα αγγλικά, δεν ξέρω. Σωστά, σωστά. Στη μέση έχει το δάσος το πυκνό. Πάνω έχει τα βράχια που βρίσκομαι τώρα, north. East έχει άμμο και west έχει άμμο. Δηλαδή, κυκλικά του νησιού φαίνεται ότι έχει άμμο. Πάνω έχει βράχια, κάτω έχει το φάρο που έχει και ένα κόκκινο, σαν κόκκινη κουκίδα ο φάρος. Okay. Και στη μέση έχει πολλά δέντρα. Και πάνω έχει τα βράχια. Ωραία. Και πάνω δεξιά γράφει S4, νη 7-4. S7-4/2. Οπότε προφανώς πρέπει να πάω. Τώρα πρόσεξε, πρέπει να πάω στο κόκκινο κουμπάκι λογικά. Στο κόκκινο φωτάκι που έχει, δηλαδή που είναι μπροστά στο φάρο. Που προφανώς αυτό είναι. Ίσως έχει να κάνει με το χαλάκι, ας πούμε, που είναι κόκκινο, που είναι το δεντράκι, το χρυσονιάτικο. Θα μπορούσε. Μια μαλακία, εγώ τώρα ξέρω εγώ. Και να κάνω τα βήματα αυτά. Δηλαδή 4 south, 4 north, ας πούμε. Okay, πάω που είναι εκεί στο κόκκινο κουμπάκι, θέλω να ρωτήσω. Γυρνάς λοιπόν πίσω στο, πάω, στο φάρο. Πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά λοιπόν, πηγαίνεις και γυρνάς πίσω στο φάρο. Κάνεις όσο περισσότερη ησυχία μπορείς. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν ίχνη του φαροφύλακα προς το παρόν. Οπότε τι κάνεις. Ξεκινάω να μετράω τα βήματά μου. Και τι βήματα κάνεις, θέλω να ακούσω. Τι κάνω, 4 βήματα προς το νότο, ας πούμε, south. Προς τα κάτω. Okay, κάνεις. Έχεις βρεθεί μπροστά στη θάλασσα. Ναι, γιατί μου λέει να πάω 24 πάνω. Ωραία, πήγαινε. Πάω 24 πάνω. Έχεις βρεθεί κάπου μέσα στο δάσος. Και μετά θέλω να κάνω 32 south. 32? Ναι. Γιατί 32? 74-2 λέει. 74-2 πόσο κάνει. 37. Εντάξει, έχω και πρόβλημα. Ωραία, θέλω να κάνω 37 βήματα προς τα κάτω. Κάνεις λοιπόν αυτά τα βήματα και έχεις βρεθεί μέσα στο δάσος, ναι, μπροστά από ένα έλατο. Το έλατο που είχε αυτός ο φίλος. Μπροστά, ε. Θέλω να το δω αυτό, δεν έχει κάτι. Το έλατο αυτό είναι στολισμένο,
με χριστουγεννιάτικες μπάλες, φιωγκάκια, λαμπάκια τα οποία δεν είναι αναμένα, mm-hmm. και ένα αστέρι στην κορυφή του. Ωραία, πάω να βγάλω το αστέρι. Τι να κάνεις? Πάω να βγάλω το αστέρι. Είναι πολύ ψηλό το δέντρο. Δεν μπορεί να το καταλάβει το σκαρφαλώσει. Φάτνη είχε κάτω. Δεν έχει φάτνη. Δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm. Άμα θες αστέρι, πρέπει να βρεις άλλο τρόπο να το πάρεις. Έχω ένα σκηνή βέβαια. Εγώ και το σκηνάκι μου. Τι να κάνω με το σκηνή, το δέσω πάνω να ανέβω κάπως πάνω να πάρω το αστέρι. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο με το ζογκλεράς. Δεν είσαι τόσο ζογκλεράς, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα που ίσως να μπορείς να κάνεις. Ωραία, θέλω να κάνω το σκηνή σε θηλιά να πιάσω το αστέρι. Μπορώ να το κάνω αυτό. Άρα θες να δημιουργήσεις ένα λάσο. Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία, το κάνεις. Και πιάνω το αστέρι. Ναι. Με το λάσο μου και το τραβάω να το ρίξω. Τα καταφέρνεις. Ναι. Πλέον λοιπόν το αστέρι έχει πέσει μπροστά από τα πόδια σου. Ναι. Και. Και το σηκώνω. Το σηκώνεις λοιπόν το αστέρι και τι κάνεις? Βλέπω τι έχει μέσα. Έχει κάτι μέσα, πίσω μέσα κάτι. Παρατηρείς λοιπόν τι έχει μέσα το αστέρι και στο εσωτερικό του βλέπεις ότι υπάρχουν σακουλάκια τα οποία έχουν μέσα τυλιγμένα χαρτονομίσματα. Λεφτά. Ήταν μεγάλο το αστέρι, μεγάλο το αστέρι. Ήταν μεγάλο το αστέρι, ναι. Ήταν τώρα. Έλα το. Ωραία, τα βγάζω τα λεφτά αυτά. Τα βγάζεις. Παρατηρείς λοιπόν ότι τα λεφτά αυτά είναι από διάφορες χώρες του κόσμου. Έχει μέσα ευρώ, δηλαδή. Έχει ναι. δολάρια, έχει yuan. Πόσα, μπορώ να μετρήσω πόσα ευρώ, πόσα yuan, πόσα δολάρια. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό σου φαίνεται ότι είναι πάνω από 10.000. Τώρα τα παίρνω τα λεφτά. Ναι. Τα έχω. Και θέλω να πιάσω μια μπάλα, να τη σπάσω την μπάλα. Σπάς την μπάλα. Δεν έχει κάτι μέσα. Δεν έχει τίποτα μέσα. Ωραία. Πάω στο φύλλο. Γυρνάς λοιπόν πίσω στο φάρο. Να, αντρικά. Και τα λεφτά τα έχεις μαζί σου τα ή όχι? Μαζί μου. Όχι. Τα λεφτά. Θα πάμε κάπου στο δάσος, ένα δέντρο που θυμόμαστε. Θα σκάψω ένα λάκκο και θα βάλω μέσα τα λεφτά. Θα κάνω αυτή την κίνηση και θα πάω και θα του πω: μαλάκα, δολοφόνε. Ναι. Έχω βρει τα λεφτά σου. Ναι. Δεν σου λέω που είναι, ναι. αν δεν με αφήσει να φύγω. Άρα θα πας να βρεις το φαροφύλακα. Αναγκαστικά, φίλε. Πηγαίνεις λοιπόν προς το φάρο. Mm-hmm. Και τι κάνεις, χτυπάς κουδούνι, αρχίζεις και φωνάζεις. Χτυπάς το κουδούνι. Χτυπάς το κουδούνι. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα, mm-hmm. σιγά-σιγά, και εμφανίζεται μπροστά σου ηλικιωμένος, ο οποίος σε κοιτάει με βλέμμα διαπεραστικό. Σιγά, σε του λέω, ηρέμησε. Έχω τα λεφτά σου. Τα έχω κρύψει, ξέρω ότι τα έχεις μέσα στο αστεράκι. Θέλω να μου δώσει μια διέξοδο να φύγω από το νησί. Δεν θα σε καρφώσω, του λέω. Ότι έχει σκοτώσει τον άνθρωπο μέσα. Γιατί σε είδα του κουβαλούσε κέματα στη βάρκα. Εκτός βέβαια, πάμε να του σκότωσε αυτό τον άνθρωπο. Κοιτώντας λοιπόν από πίσω, έχεις και το φακό σου. Mm-hmm. Φέγγεις λίγο και βλέπεις ότι ο άνθρωπος όχι μόνο δεν έχει πεθάνει, αλλά φαίνεται να αναρρώνει και να έχει πετσέτες και τέτοια πάνω του. Άρα μου σε πάθει με κάτι με τη βάρκα αυτό. Του λέω. Ο άνθρωπος μέσα είναι καλά, του λέω. Σε κοιτάει. Και σου γνέφει. Αλλά δεν σου μιλάει. Τι έπαθε. Δεν σου μιλάει. Τι έπαθε. Δεν σου μιλάει. Εντάξει. Του λέω. Βοήθησε με να φύγω, του λέω. Φοροφύλακα, εσύ που έχει άκρες. Να σώσουμε και το φίλο. Να το πάμε σε ένα νοσοκομείο, του λέω. Οκ. Λοιπόν, ο φαροφύλακας λοιπόν σου κάνει την κίνηση αυτή να περιμένεις. Ναι. Εξαφανίζεται. Ναι. Και ανοίγει μια καταπακτή από το ισόγειο και φαίνεται να κατεβαίνει σε κάποιο υπόγειο το οποίο εσύ δεν είχε τρόπο να το βρει. Παίρνω κι εγώ μέσα στο σπίτι. Μπαίνει και εσύ μέσα στο σπίτι και βλέπει ότι ο άντρα που είναι και αναρρώνει. Του λέω τι έπαθε, μπρο. Κάπω συνέρχεται. Του λέω μπρο, τι έπαθε, του λέω. Σου εξηγεί λοιπόν πω ο άντρα αυτό είναι πειρατή. Ο οποίο ήξερε που έχει κρύψει τα λεφτά για τη σύνταξή του ο φαροφύλακα. Και ο σκοπό του ήταν να έρθει για να του τα κλέψει. Ναι. Όταν όμως χτύπησε στη βάρκα, ζήτησε βοήθεια και ο μόνος που ήρθε για να τον βοηθήσει, και ήταν και ο μόνος διαθέσιμος, ήταν ο φαροφύλακας. Mm. Ο οποίος, παρόλο που κατάλαβε ότι ήταν πειρατής, όχι μόνο δεν τον άφησε εκεί να πεθάνει, τον πήρε και τον έσωσε κιόλας. Και άρα ο κάτω που πήγαινε ο φαροφύλακας και ο πάνω που χτυπημένος. Ο χτυπημένος είναι πειρατής, ναι. Ωραίο, ο φαροφύλακας είναι καλό παιδί, ε. Ανεβαίνει λοιπόν ο φαροφύλακας και σου δίνει από αυτές τις. Βάρκες που είναι μικρές, σκοτές, ε? Που άμα τις τραβήξεις φουσκώνουν. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, του λέω. Τα λεφτά πας αυτή και του λέω. Θα του πεις που είναι τα λεφτά. Του λέω, μπρο, τα λεφτά σου είναι σε ένα δέντρο. Δεν μπορώ να σου πω ποιο δέντρο είναι τώρα γιατί δεν θυμάμαι. Θα του πεις τέτοιο πράγμα. Του λέω, πού είναι τα λεφτά, εντάξει, ναι. Okay, λέω, ωραία. Θα του πεις λοιπόν, ναι. Πού είναι τα λεφτά. Σου γνέφει και αυτός καταφατικά. Okay. Και παίρνει τη βάρκα. Να φύγω, ναι. Προς τα πού όμως θα πας τώρα, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Ακούταξε να του λέω. Πού είναι η αρχή, του λέω, φίλε μου. Πού είναι το κοντινό το νησί, θα του πω. Την πηξίδα την έχεις μαζί. Την έχω, ναι. Ωραία. Σου παίρνει λοιπόν την πηξίδα και σου δείχνει το South.
Ναι. Σου τη δίνει, σου δίνει και τη βάρκα και σου λέει και το κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Το έχει πάρει και το σύμβιο πριν. Τα φυσική. Okay. Και ξεκινάω το ταξίδι για πίσω. Η ιστορία λοιπόν που παίξαμε είναι η εξής. Ο φαροφύλακας είχε μαζέψει κάποια χρήματα από διάφορους που τον επισκέπτονταν κατά καιρούς και επειδή τους βοηθούσε, επειδή τους τάιζε, όπως εσύ που του φάγες το σάντουιτς κτλ. Του αφήνανε χρήματα. Έτσι από όλο τον κόσμο μάζεψε λεφτά και είχε φτιάξει ένα κομπόδεμα για να κάνει τη σύνταξή του άνθρωπο. Κάποια στιγμή ήρθαν πειρατές, δεν κατάφεραν να βρουν τα λεφτά, κατάφεραν όμως να του πάρουν το χάρτη, όπου αυτός κωδικοποιημένα για να μην ξεχάσει και ο ίδιος και με κάποιο τρόπο να μπορέσει να ξαναβρει, πού είναι τα λεφτά του. Ένας λοιπόν από αυτούς τους πειρατές επέστρεψε και για κακή του τύχη έπεσε πάνω στην ανεμοθύελα. Στην οποία έπεσε και εσύ. Εσύ όμως ξεβράστηκες εκεί, αυτός έσκασε με τα μούτρα πάνω στο βράχο. Τύπησε. Ο φαροφύλακας λοιπόν όχι μόνο δεν τον τιμώρησε αυτόν, ενώ τον αναγνώρισε και κατάλαβα αμέσως ότι ήταν πειρατής. Τον πήρε και τον περιέθαλψε. Μάγκας. Καλός άνθρωπος. Επίσης, ο φάρος ήταν σβηστός γιατί λόγω της κακοκαιρίας ο φαροφύλακας κατάλαβε ότι άρχισε να υπολειτουργεί και να αναβοσβήνει. Έβγαλε την ασφάλεια. Εσύ πήγες και την ξανακούμπωσες και την ασφάλεια. Όλα. Ενώ ήταν βρεγμένα πάνω όλα. Και τα άκαψαν. Ναι, και ναι. Τα άκαψες γιατί δημιούργησες βρέχει κύκλωμα. Άμα είσαι αρκετά καλός άνθρωπος, στείλ του και ένα τσέκ του ανθρώπου να έχει να φτιάξει το φάρο. Δεν έχουμε λεφτά, φίλε. Εντάξει, θα στείλουμε και τσέκ. Τώρα στην Μύκονο, θα διακοπές. Απ' τυχείο πήγες Μύκονο. Ενώ. Μπερδεύτηκα. Ωραία, εντάξει, ωραία ιστοριούλα. Μετά μου άρεσε πολύ η ιστοριούλα. Ήταν η πρώτη ιστοριούλα. Okay. Ελπίζουμε να σας άρεσε το επεισόδιο. Okay. Περιμένουμε και τις δικές σας ιστορίες. Μπορεί εσείς να γράψετε κάτι πιο ολοκληρωμένο, κάτι πιο ωραίο, δεν ξέρω. Εντάξει, είστε πηγήσεις και οι Μπρουμάγκηδες ήταν πρώτο επεισόδιο. Εντάξει, δεν είχαμε να τα. Κατάλαβε τώρα. Έχουμε για κάποια τεχνικά προβλήματα. Ζωντανέ που είμαστε. Ωραία, εγώ πέρασα πολύ ωραία φίλε στο πρώτο επεισόδιο. Πολύ ωραία, φίλε μου Γιάννη. Ευχαριστούμε χαίρομαι. Πολύ και τον οπερατέρ. Σου ευχαριστούμε τον οπερατέρ ο οποίος έφυγε. Ούτε καν είναι εδώ οπερατέρ. Δεν πειράζει. Ωραία, εντάξει. Θα έρθει στο επόμενο επεισόδιο, λογικά. Ήμασταν οι Secret Citizens με την εκπομπή Escape Rumors. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.